Την ώρα που η χώρα μας κατατάσσεται στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξάνεται με ανεμβολία στους ασθενείς, προσωπικοί ιατροί φαίνεται να γυρίζουν την πλάτη στην επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με καταγγελία του πνευμονολόγου Χάρη Αρμεύτη, μειοψηφία προσωπικών ιατρών παρακινούν ασθενείς τους να μην εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, με τον ίδιο να κάνει λόγο για πράξη ιατρικής αμέλειας και να θέτει κρίσιμα ερωτήματα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μπορεί ένας επιστήμονας να εκφράζει απόψεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και οδηγούν πολίτες στις εντατικές με κίνδυνο το θάνατο. Είναι ή δεν είναι αυτό μια πράξη που ισοδυναμεί με ιατρική αμέλεια? Γιατί η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση είναι ότι τα εμβόλια κατά του COVID είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Τις καταγγελίες εξετάζει με τη σειρά το Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, που βρίσκεται στο στάδιο διορισμού ερευνών τα λειτουργού, το πόρισμα του οποίου θα καταδείξει και ενδεχόμενες ευθύνες. Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος απορρίπτει την κριτική που δέχεται για επίδειξη αδράνειας σε σχέση με τον έλεγχο των προσωπικών ιατρών. Είμαστε υποχρεωμένοι και είναι καθήκον μας να τηρήσουμε αυστηρά την νομοθεσία και τους κανονισμούς. Καμία παρέκκληση δεν επιτρέπεται από αυτή τη διαδικασία. Και σαφώς η τήρηση της διαδικασίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται είτε ως ολιγορία, είτε ως αδράνεια, είτε ως απραξία. Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε από νωρίς το πρωί στα κέντρα walk-in κατά την πρώτη μέρα εξυπηρέτησης και των μη δικαιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Εκατοντάδες πολίτες ανέμεναν καρτερικά κατά από αντίξωες συνθήκες λόγω καύσεων προκειμένου να εμβολιαστούν, ενώ αρκετά πρόσωπα αποχώρησαν καθώς δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Χρειάζεται να φέρουν μαζί τους για όσους θα ακολουθήσουν και να έρθουν εδώ την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους, το χαρτί, το κίτρινο χαρτί της εγγραφής αλλοδαπού, το ARC, ή τουλάχιστον αν δεν το έχουν αυτόν έτοιμο ακόμη, να έχουν τον αριθμό που έχουν κάνει την αίτησή τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, η εμβολιαστική κάλυψη για τις ηλικίες από 18 ετών και άνω που έλαβαν τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου ξεπεράσε το 75%, ενώ το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων ανήλθε στο 67,4%. Για τις ηλικίες 16 έως 17 ετών, ένα ποσοστό 30% έχει λάβει την πρώτη δόση, ενώ το 17,3% έχει λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Μάλιστα, μία μόλις εβδομάδα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εμβολιασμούς παιδιών ανώ των 12 ετών, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 3% έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση. Πάντως, η λειτουργία των κέντρων walk-in που αφορούν και τους μη δικαιούχους στο Γενικό Σύστημα Υγείας θα επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή στην Κρατική Εκθέση Λευκωσίας, στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό και στο λιμάνι Λάρνακας. Και την ώρα που ο Πις προχώρησε